την ετοιμότητα του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός ισχυρού σεισμού, δοκίμασε η διεξαγωγή των σχεδίων εκτάκτων αναγκών Σόστρατος και Περσέας. Το σενάριο προβλέπει ένα πολύ μεγάλο σεισμό 7,1 ρίχτερ νοτιοδυτικά της πόλεως των Χανίων. Διαπιστώνονται από τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου σοβαρότατες ζημιές στους κόμβους Α1, Α2 και στα εξωτερικά κλιμακοστάσια, με πτώσεις ψευδοροφών και αντίστοιχα προβλήματα σε ασθενείς. Στο νοσοκομείο Χανίων και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σημαίνει συναγερμός. Στείνεται συντονιστικό κέντρο και υπαίθριος χώρος υποδοχής και νοσηλείας των ασθενών που έχουν τραυματιστεί ή κινδυνεύουν από μια πιθανή κατάρρευση. Γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό επιστρατεύονται για την διαχείριση συνθήκων κρίσης. Προσωπικό του ΕΚΑΒ βρίσκεται μαζί τους στην πρώτη γραμμή. Επειδή σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία προβλέπουν ρόλους και αρμοδιότητες μετά την εκδήλωση οποιοδήποτε τέτοιου φαινομένου, είτε φυσικού είτε ανθρωπογενούς καταστροφής, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ότι το προσωπικό γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Την ώρα που η μεταφορά ασθενών στον υπαίθριο χώρο νοσηλείας συνεχίζεται, εκδηλώνεται πυρκαγιά στα μαγειρία του νοσηλευτικού ιδρύματος. Πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΚΑΒ και νοσοκομείο καλούνται να αντιμετωπίσουν το νέο μέτωπο με γνώμονα την ασφάλεια των νοσηλευόμενων. Αφενός μεν για να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά και επιπλέον να εξασφαλίσουμε τη διυπηρεσιακή συνεργασία. Όλα αυτά γίνονται σε κανονική λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν διακόπτεται η λειτουργία του νοσοκομείου. Δουλεύουν τα πάρκινγκ, γίνεται συνεχή κίνηση οχημάτων, οι ασθενείς πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρεία, πηγαίνουν στα επίγοντα και παράλληλα πρέπει να εκτελέσουμε μια άσκηση σαν ένα πραγματικό γεγονός. Λίγα λεπτά αργότερα χρειάζεται να παρέμβει γερανοφόρο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να παραλάβει μια λεχόνα με τον νεογνώτης από τον 4ο όροφο του νοσοκομείου όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά. Πυρκαγιά στο δωμάτιο. Άλλωστε ότι προβλέπετε με πολύ προσοχή γιατί εκεί από ό,τι βλέπω στα σχέδια είναι η μεθυκή κόβα. Καλό σε λύπη. Το σενάριο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου εκτάκτων αναγκών Σόστρατος και Περσέας προέβλεπε και την αντιμετώπιση ενός ακόμη συμβάντος. Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο οχημάτων και ανατροπή του ενός κινητοποίησε αυτή τη φορά και δύναμη της αστυνομίας.